Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το μήνα Δεκέμβριο παρουσίασε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιαννητών, Κώστας Γκόγκος. Ένας μήνας γεμάτος με εκθέσεις, μουσική και θεατρικές παραστάσεις, αλλά και γιορτινό χριστουγεννιάτικο κλίμα. Είναι ο τελευταίος μήνας του χρόνου και ταυτόχρονα περικλεί και την περίοδο των γιορτών. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, ο προγραμματισμός μας των εκδηλώσεων δεν γίνεται τυχαία. Και οι εκδηλώσεις αυτές δεν τη χάνουν μιας ευκαιριακής ένταξης. Έχουμε δημιουργήσει με συστηματική εργασία κύκλους, αφιερώματα και θεματικές ενότητες, ώστε συγκροτημένα να δίνουμε την ευκαιρία σε κάθε μορφή τέχνης να αναδεικνύεται. Προσπαθούμε να δίνουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση κάθε φορά, βασισμένη στη γενικότερη φιλοσοφία μας, ώστε να έχουμε ένα ιδανικό μείγμα μεταξύ καταξιωμένων αλλά και νέων καλλιτεχνών. Απόψε το βράδυ, στον πολιτιστικό χώρο Δημήτρης Χατζής και στο πλαίσιο του κύκλου μας «Οι συγγραφείς και τα έργα τους», φιλοξενούμε τον Αύγουστο Κορτό, ένα εμβληματικό συγγραφέα, κοινωνικό ακτιβιστή που προσεγγίζει πάντα με ιδιαίτερο και βιωματικό τρόπο μερικά από τα πλέον ευαίσθητα θέματα της εποχής μας. Θέλω εδώ να θυμίσω ότι στον ίδιο κύκλο παρουσιάσαμε δύο συγγραφείς που εκπροσωπούν τη νέα γενιά, τον Χρήστο Χωμενίδη και τον Θανάση Χειμωνά. Χθες είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε μία συνθέτη και ερμηνεύτρια, τη Λένα Πλάτωνος, μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου, και αυτό στον κύκλο μας πάλι μεγάλοι ερμηνευτές. Σε αυτό τον κύκλο θα φιλοξενήσουμε φυσικά μία μεγάλη ερμηνεύτρια του λαϊκού μας τραγουδιού, τη Δήμητρα Γαλάνη, στις 16 Δεκεμβρίου. Στον κύκλο αυτών έχουμε ήδη υποδεχθεί το Μανώλη Μητσιά και την Καριοφιλιά Καραμπέτη στην αρχή του χρόνου, που ήταν ένα αφιέρωμα σπουδαίο νομίζω στον ποιητή και στιχουργό Νίκο Γκάτσο, το Γιάννη Κότσερα στη συνέχεια, το Βασίλη Λέκα, τη Φωτεινή Βελισσότου και άλλους κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες. Παράλληλα, στο χώρο του θεάτρου φιλοξενούμε το Δεκέμβριο τρεις σημαντικές παραστάσεις. Την κυρία Κατερίνα Διδασκάλου, μια μεγάλη ηθοποιό, στην παράσταση «Η πόρνη από πάνω», 7 και 8 Δεκεμβρίου. Τον Συλλέκτη με τους Αργύρη Αγγέλου και Ιωάννα Πηλιχού, 13 και 14 Δεκεμβρίου. Και κλείνουμε για το θέατρο μιλάμε, με την παράσταση «Ρωμαίο και Ιουλιέτα», σε συνεργασία με το Διπεθέ Κοζάνης και το Εθνικό Θέατρο Κροατίας. Αυτή η παράσταση προγραμματίστηκε ήδη για τις 19 Δεκεμβρίου. Θυμίζουμε ότι το Πνευματικό Κέντρο, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, φιλοξένησε μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές παραστάσεις, τη Μεγάλη Χήμερα. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι συνεχίζεται μια εικαστική έκθεση, σπουδαία που άρχισε, ενός διεθνούς φήμης Ιταλού καλλιτέχνη, του Αλφρέντο Ρωμάνο, μέχρι τις 13 Ιανουαρίου του 2019, και φυσικά καλώ όλους τους Γιαννιώτες να δουν αυτή τη σπουδαία εικαστική έκθεση. Παράλληλα με το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου που παρουσιάζουμε σήμερα, εξελίσσεται και το πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων δράσεων και εκδηλώσεων, στο οποίο συμμετέχουν καθοριστικά όλες οι δομές και τα καλλιτεχνικά σχήματα του Πνευματικού Κέντρου, όπως η Φιλαρμονική, που θα δώσει το μουσικό τόνο στην κεντρική πλατεία αλλά και στους πεζόδρομους της πόλης μας, η Συμφωνική Ορχήστρα με δύο εμφανίσεις στις 22 Δεκεμβρίου, αλλά και την 1η Ιανουαρίου, εδώ έχουμε την επίσημη πρωτοχρονιάτικη γιορτή της πόλης μας. Αλλάζει το σκηνικό, θα έλεγα, δεν θα γίνει πλέον στο Δημαρχείο, αλλά στο Πνευματικό Κέντρο, με μια πρωτοχρονιάτικη συναυλία και την καθιερωμένη δεξίωση στη συνέχεια. Το εικαστικό εργαστήρι ανοίγει τις πόρτες του μια ολόκληρη εβδομάδα για τα παιδιά όλης της πόλης. Τα ΚΔΑΠ οργανώνουν γιορτές και στην κεντρική πλατεία και στους πεζόδρομους των Ιωαννίων, αλλά και στους χώρους τους. Και φυσικά από τις γιορτές της πόλης δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα σύνολα και οι χοροδίες του οδείου μας. Παράλληλα, το Πνευματικό Κέντρο στηρίζει και υποστηρίζει εκδηλώσεις συλλόγων, φορέων και συλλογικοτήτων, όπως τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Παλιά Γιάννενα στις οδού Καλάρη και Ανεξαρτησίας το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, αλλά και τις εκδηλώσεις στην Παραμονή των Χριστουγέννων στην οδό Τσιριγότη και Ανεξαρτησίας, όπου θα εμφανιστούν η Κόζα Νόστρα σε μια αυθεντική γιορτή χαράς και κεφιού.
αναλυτικά το πρόγραμμα αυτό θα παρουσιαστεί αύριο σε ειδική συνέντευξη από τον Δήμαρχο Ιωαννίων, τον κύριο Θωμά Μπέγκα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επενθυμίσω σε όλους το αναλυτικό μας πρόγραμμα, εκτός από την έντυπη μορφή που κυκλοφορεί σε δεκάδες σημεία της πόλης μας, υπάρχει στην ιστοσελίδα του Πνευματικού Κέντρου, αλλά και στο Facebook του Πνευματικού μας Κέντρου.